People TV και σήμερα είναι μαζί μας η κουκλάρα Ελισάβετ Σπανού. Λοιπόν, Ελισάβετ, πες μου, πώς ήταν η μετάβαση από το τραγούδι στην πρωινή ζώνη και, και σε μια εκπομπή? Δεν έχει γίνει μετάβαση. Μετάβαση. Έχει γίνει συνδυαστικά. Συνδυαστικά. Και ακόμα δεν έχω ξεκινήσει το μαγαζί για να σου πω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά νομίζω θα τα καταφέρω και εκεί. Δυσκολεύτηκα λίγο να ξυπνάω το πρωί, αλλά συνήθισα τώρα. Και είναι καλή συνήθεια. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο πρωινό? Κοίτα να δεις, εγώ διασκεδάζω. Περνάω πολύ ωραία. Μ' αρέσει η θεματολογία, ίσως γιατί είναι πάρα πολύ κόντρα σε ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου μέχρι τώρα. Και όλο αυτό μου δημιουργεί, ξέρεις, πολύ ευχάριστη διάθεση. Μ' αρέσει, περνάω καλά εκεί. Με τη μουσική, τι θα κάνεις, ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σου? Τα άμεσα σχέδια είναι η πρεμιέρα με το Μαζανάκη στο Φωταέριο στις 29 του μήνα μαζί με την Κέτη Καρμπή και τον Νικηφόρο. Και ετοιμάζω το καινούργιο μου τραγούδι, το οποίο θα βγει το πολύ μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα, το Δεκέμβρη. Πες μας κάποια πράγματα, επειδή έχω μάθει ποιος θα σου γράψει το καινούργιο σου τραγούδι. Ναι. Θα μας το πεις, θα μας το αποκαλύψεις στο people. Έχουμε ηχογραφήσει με τη Σάνι Μπαλτζή ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, γιατί τη Σάνι τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και το είχα όνειρο να συνεργαστώ μαζί της. Το οποίο θα είναι στο στοιχείο σου περισσότερο, θα είναι ροκ κομμάτι. Τι είδους κομμάτι θα είναι? Είναι μπαλάντα και ούτως ή άλλως τα καλά τραγούδια θεωρώ ότι δεν έχουν ύφος. Είναι καλά τραγούδια. Πάντως, αν θέλουμε να του βάλουμε ένα τίτλο, είναι πιο πολύ ροκ μπαλάντα, ας πούμε. Ελισάβετ, θέλω να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι που σε εκφράζει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν. Το intro της εκπομπής μας, τι θα έλεγα. Να σου πω κάτι, έχεις πάρα πολλά τατουάζ. Θέλω να μου δείξεις το καλύτερο σου τατουάζ, αυτό που αγαπάς περισσότερο. Από τα 10 πόσα έχεις? 13 νομίζω έχω φτάσει τώρα. Ναι, έτσι μονό, λένε. Εγώ γεννήθηκα όμως Παρασκευή και 13 και δεν τα πιστεύω αυτά. Όλα τυχερά είναι. Για πες μου λοιπόν, θέλω να μαζέψεις το αγαπημένο σου. Από τα αγαπημένα μου είναι αυτό που έχω στο δάχτυλο φυσικά. Ναι. Που το έχουμε πει πολλές φορές, σημαίνει δύναμη και φως και είναι στα ισπανικά. Και γενικά αγαπάω τα τατουάζ που έχω μέσα στα αυτιά μου. Τα έχω και από το ένα και από το άλλο. Πρέπει να την άκουσες πολύ όταν στα χτυπάει. Όχι, σε πληροφορώ ότι δεν πονάει καθόλου εκεί, γιατί δεν έχει νεύρα. Γενικά τα τατουάζ πονάνε όπου έχουν νεύρα και φυσικά το δάκρυμο είναι από τα πιο αγαπημένα μου, που είχε και σημασία για μένα. Θέλω να μου δώσεις μια συμβουλή για αυτούς που θέλουν να κάνουν τατουάζ. Τι πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά πριν να το γουστάρουν, να το γουστάρουν. Και να βρουν έναν άνθρωπο να τον εμπιστεύονται, γιατί τα τατού μένουν για πάντα πάνω σου. Όποιος τα κάνει έχει ευθύνη.